Υπεγράφει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου της εκτέλεσης κατασκευής της γέφυρας του ΟΣΕ στην Κόρινθο. Ένα έργο προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Υπεγράφει η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου της εκτέλεσης της κατασκευής γέφυρας, η γνωστή γέφυρα του ΟΣΕ στην Κόρινθο, όπου πλέον αντικαθίσταται αυτή η γέφυρα που είχε προκαλέσει πάρα πολλά δεινά με την πλημμύρα του 1997 στην Κόρινθο, και πλέον στη θέση της κατασκευάζεται μια καινούργια γέφυρα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, η οποία θα είναι προκατασκευασμένη γέφυρα από μπετόν και η οποία θα έχει άνοιγμα γεωμετρικά στοιχεία, δηλαδή ανοίγματος 20 μέτρων και βάθος που θα δημιουργεί καθαρό βάθος για να μπορέσει το νερό να κατέρχεται κάτω από αυτήν γύρω στα 3,5 μέτρα. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο ολοκληρώνει την ουσιαστική παρέμβαση που κάνει η μελέτη αυτή του Ξεριά στο ίδιο το ποταμό Ξεριά, ούτως ώστε να μην έχουμε τα κακά τα οποία συνέβησαν κατά τα ακραία φυσικά φαινόμενα των εντόνων βροχοπτώσεων του 1997. Ο εργολάβος ο οποίος το ανέλαβε είναι ο Αθανάσιος Παπαθανασίου κατόπιν δημοπρασίας, και νομίζω ότι σε 10 μέρες θα μπει μπροστά, εκκρεμεί μια αδειοδότηση από τον ίδιο τον ΟΣΕ για τη χρήση και την αποκαθήλωση αυτής της γέφυρας, που είναι τυπική διαδικασία, και νομίζω εντός ταχύτητα του χρονικού διαστήματος, μερικών ημερών, θα αρχίσει η κατασκευή της γέφυρας αυτής. Συγχρόνως, μια δεύτερη δημοπρασία του προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, η οποία αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα του Ξεριά, έρχεται να προσθεθεί στις ήδη υπάρξουσες και γενόμενες παρεμβάσεις. Αυτές προέκυψαν, η τελευταία δημοπρασία αυτή των 700.000 ευρώ προέκυψε από την ανάγκη της θωράκισης του Ξεριά μετά από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές που έγιναν στο νομό μας τα δύο τελευταία χρόνια. Και έτσι λοιπόν ο Ξεριάς θωρακίζεται και η πόλη μας είναι έτοιμη να δεχθεί και ακραία και βιαιρικά φαινόμενα, χωρίς να δημιουργούνται τα αντίστοιχα προβλήματα που ήδη δημιούργησαν και φέρανε την πόλη μας πίσω. Και αυτή είναι μια εργολαβία των 700.000, η οποία υπεγράφει το συμφωνητικό και ταχαίως θα αρχίσει πλέον να υλοποιείται. Συνεπώς λοιπόν, με αυτές τις παρεμβάσεις, όπως και με οριστική την εργασία του ιδίου του εργολάβου, του κυρίου Γεωργίου Σωτηρόπουλου, στα κομμάτια του Ξεριά που λείπουν μέσα στην πόλη της Κορίνθου, που ταχύτατα αρχίζει και αυτός να επαναδραστηριοποιείται και να κατασκευάσει δηλαδή τις δύο γέφυρες στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλεως μας, επί της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου, και να συμπληρώσει τα τμήματα τα οποία βρίσκονται απέναντι ακριβώς από τον Απόστολο Παύλο και το οποίο υπολείπονται για να καλυφθεί ο Ξεριάς, ολοκληρώνεται πλήρως η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στο Ξεριά, θωρακίζει την πόλη μας και είναι πλέον έτοιμη να δεχθεί οποιοδήποτε ακραίο, όπως ανέφερα προηγουμένως, καιρικό φαινόμενο. Να σημειώσω ότι είναι λίγο άστοχο να λέγεται ο Ξεριάς έτσι με αυτό το όνομα. Κατεβάζει πάντοτε νερό, στην αρχαιότητα λεγόταν Λευκός Ποταμός, είχε πάντοτε λεύκες γύρω-γύρω, ήταν πάντοτε γάργαρα τα νερά του τα οποία έτρεχαν, και πιστεύω ότι το όνειρο των Κορινθίων αλλά και των μελλοντικών γενεών είναι να επανέλθει σε αυτό το είδος του ποταμού που υπήρχε από την αρχαιότητα. Βέβαια, είναι ένα πρόγραμμα και ένα σχεδιασμό στρατηγικός, αφορά εμάς τουλάχιστον σαν σχέδιο, αλλά και τις επόμενες γενναίες σαν υλοποίηση, ούτως ώστε αυτό το ποτάμι το οποίο εμείς έτσι αστόχως αναφέρουμε σαν Ξεριά να γίνει πάλι Λευκός Ποταμός. Ο εργολάβος πράγματι υπήρξε μια διακοπή των έργων για λόγω ελλείψεως χρημάτων, κατετέθησαν τα χρήματα και ξανά ο εργολάβος επανέρχεται και συμπληρώνει αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή την παρέμβαση την υπόλοιπη με την αντικατάσταση των γεφυρών στο Γεωργίου Παπανδρέου και τη συμπλήρωση των δύο τμήματων στον Απόστολο Παύλο ακριβώς απέναντι.